Δεν ήταν μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών στο πρόγραμμα «Καλός τους», το οποίο εφαρμόζεται στην Καστοριά από τον περασμένο Οκτώβριο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Σωματείο Ταξί και τον Δήμο Καστοριάς. Στις προθέσεις των υπευθύνων είναι το πρόγραμμα να συνεχιστεί μέχρι και τον Ιούνιο. Σε ό,τι αφορά τον νομό Καστοριάς, εδώ έχει εκπονηθεί μια μελέτη σκοπιμότητας, που πιστεύουμε ότι έχει αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσματα και δίνει αρκετά ενδιαφέρουσες ιδέες τόσο για την ικανοποίηση των αναγκών μεταφοράς των κατοίκων και των τουριστών στην περιοχή, όσο επίσης και γενικότερα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Εδώ στην Καστοριά, η Καστοριά επελέγει από το consortium Flipper για τη μελέτη σκοπιμότητας και επίσης για μια πιλωτική εφαρμογή. Η πιλωτική εφαρμογή αφορά στη δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας, ευέλικτης υπηρεσίας μεταφοράς, η οποία φέρει το όνομα «Καλός τους», «Καλός τους», «Καλώς ήρθατε» ή «Καλός τους» σε δύο συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, όπου μπορούν να τηλεφωνήσουν από την προηγούμενη της μετακίνησής τους, να δώσουν τη θέση τους και τα στοιχεία τους, πού θέλουν να μετακινηθούν και στη συνέχεια ο συνεταιρισμός των ταξί προγραμματίζει τα δρομολόγια, τους ειδοποιεί για το πότε θα τους παραλάβει, πότε ακριβώς θα τους παραλάβει και τους παραλαμβάνει από την πόρτα, από εκεί που θέλουν να ξεκινήσουν τη μετακίνησή τους. Θα κινηθούν με αυτόν τον τρόπο πιο οικονομικά από ό,τι αν χρησιμοποιούσαν μόνοι τους το ταξί, λίγο πιο ακριβά από ό,τι αν χρησιμοποιούσαν το λεωφορείο, αλλά η μετακίνηση είναι πόρτα-πόρτα, είναι με την άνεση του ταξί και βεβαίως με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μόνο που μπορεί να μετακινηθούν ακριβώς την ώρα που θα ήθελαν ή μπορεί να έχουν και κάποιους άλλους μέσα στο ταξί, κάποιους συνεπιβάτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, λειτουργεί αυτή η υπηρεσία και θα λειτουργεί μέχρι τον Απρίλιο μάλλον. Και στη συνέχεια η προοπτική μας είναι βέβαια να συνεχίσει μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τότε που είναι οι φοιτητές εδώ στην Καστοριά, γιατί μια ομάδα που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον για αυτή την υπηρεσία είναι οι φοιτητές. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε την ανταπόκριση που περιμέναμε από τον πληθυσμό. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, να μην αναφέρουμε τώρα αυτούς τους λόγους. Ένας από αυτούς πάντως τους λόγους είναι και το ότι ίσως ο κόσμος δεν ξέρει αυτή την υπηρεσία. Και εδώ τα μέσα μαζικής επικοινωνίας μπορεί να παίξουν ένα πολύ θετικό ρόλο. Είναι ένα πείραμα που γίνεται εδώ στην Καστοριά, του οποίου τα αποτελέσματα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλούς και από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο Υφυπουργός κύριος Σπύρος Βούγιας έχει εκφράσει το ιδιαίτερο προσωπικό του ενδιαφέρον για αυτή την υπηρεσία, διότι τώρα είμαστε στη χώρα μας σε μια φάση όπου γίνονται θεσμικές αλλαγές, ψηφίζεται και ένας καινούριος νόμος για τις δημόσιες κοινωνίες και θα πρέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο να προβλέπει την δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων ευέλικτων υπηρεσιών με πιο εύκολες διαδικασίες. Το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Καστοριάς Μανώλης Χατζησημεωνίδης. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε στην πόλη μας για να μπορούμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες μεταφοράς στους πολίτες Καστοριάς. Εμείς ως Δήμος Καστοριάς θα το στηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα και στη συνέχεια, γιατί λήγει τον Απρίλιο, πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν οι κάτοικοι και στην καμπάνια που θα γίνει και από το Δήμο Καστοριάς και από το συνεταιρισμό Ροδιοταξί και από τα αστικά λεωφορεία και πιστεύω ότι θα ωφελήσει όλους τους κατοίκους και όλη την περιοχή.